Και φίλοι χαίρετε Έχουμε θεματάρα σήμερα Είναι Σάββατο Είναι 6 Ιανουαρίου 2024 Είναι η μέρα των Θεοφανείων Και πάμε να δούμε τι θα μας ρωτήσει αυτή η φίλη Το οποίο είναι χρήσιμο Σε σχέση και με πολλά άλλα θέματα Που έχουμε συζητήσει στο κανάλι αυτές τις μέρες mm. Αν εσείς έχετε τσακωθεί Κογενειακό στις γιορτέ, Το no contact Με το οποίο αναγκαζόμαστε Και πρέπει να πάμε με ναρκισιστικούς γονείς, συγγενείς και ούτω καθεξής κλπ. Ξεκόβουμε από όλου. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η φίλη που έχει θέσει αυτό το ερώτημα. Μου το έχουν θέσει και άλλοι και στα σχόλια. Αλλά θα πάρουμε τη δική της ιστορία ως βάση για να το εξερευνήσουμε. Αγαπημένη μου Θέκλα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Επίσης, σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να μας φωτίζεις με τις γνώσεις σου. Είναι και επίκαιρο λόγω των ημέρων. Ευχαριστώ. Ξέρει ότι σε παρακολουθώ τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε βρεθεί και από κοντά, ναι, έχουμε βρεθεί στην Αθήνα στα εργαστήρια που κάναμε πέρσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει ευκαιρία να σου πω τη δική μου ιστορία. σω κάποια άλλη στιγμή στην πόλο κληρωμένη. Προ το παρόν, θα ήθελα να σου θέσω ένα ερώτημα. Πρώτα απ' όλα να σε ενημερώσω ότι έχω πάει no contact με τον αδερφό μου εδώ και δυόμιση χρόνια. Και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή τα τελευταία δυόμιση χρόνια, είμαι σε low contact με την 87χρονη καρκινοπαθή μητέρα. No contact σημαίνει να κόβουμε κάθε σχέση και κάθε επαφή με έναν ναρκισιστή ο οποίος υπάρχει στη ζωή μας και μας δημιουργεί ζητήματα. Και low contact σημαίνει να έχουμε με επιμέλεια πολύ λίγη επαφή με έναν στη ζωή μας. Άρα οι φίλοι εδώ και δυόμιση χρόνια έχει πάει no contact με τον αδερφό τη, κόψει κάθε σχέση με τον αδερφό τη και βρίσκεται σε πολύ χαμηλή και μετρημένη επαφή με την 87χρονη καρκινοπαθή μητέρα τη. Γενικότερα έχω κάνει κάποια ξεσκαρταρίσματα στι σχέσει μου, έχουν μείνει όμω κάποιε που δεν ξέρω πώ να τι διαχειριστώ και σε αυτά θέλω τη γνώμη σου. Είμαι μπερδεμένη ως προς τα όρια της υποχρεωτικότητας τυπικότητας και της ανθρωπιάς ενδιαφέροντος. Όταν ξεκόβουμε με μάνα και αδελφό, πρέπει, μπορούμε να ξεκόψουμε και με τους υπόλοιπους κοινού γνωστούς και συγγενείς. Ποβερή ερώτηση. Ποβερή ερώτηση. Όταν έχεις πάει no contact, έχεις ξεκόψει με ένα ή δύο μέλη της οικογένειάς σου, μπορείς ή πρέπει, πρέπει ή μπορείς να πας contact και με τους υπόλοιπου. Δεν έχω ούτως ή άλλως κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους, ποτέ δεν είχα και είναι και ελάχιστη αφού η μάνα μου φρόντισε να είναι τσακωμένη με τους περισσότερους συγγενείς οι οποίοι έχουν πια πεθάνει. Και με τους υπόλοιπους φίλους της εντό εισαγωγικών ήταν πάντα ο Μεσάζου. Κουνούσε εκείνη τα νήματα ή πάντα μου έλεγε πάρε τηλέφωνο να ευχηθεί στην τάδε ή δεν είναι σωστό να μην πα στο τα... επίσκεψη στην τάδε οικογένεια, να μην πάρει τηλέφωνο και ούτω καθεξής. πικούρες δηλαδή. Okay. Επί της ουσίας, ποτέ δεν είχα εγώ προσωπικά αγαπητικές σχέσεις με κανέναν από όλου αυτούς. Δηλαδή φίλους και συγγενείς με τους οποίους η μάνα σου φρόντιζε να έχει σχέση. Το ενοχικό μου σύνδρομο όμως μου λέει ότι ανθρωπίνος ίσως θα έπρεπε να στέλνω ευχές μια-δυο φορές το χρόνο ως ήθιστε. Άμα μια με αυτό το ήθιστε ήθιστε, έτσι πρέπει. Αυτά τα πρέπει που μας έχουν φορτώσει. Πω, πω. Μέχρι πρώτη ενός, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο προβλήμα. Αλλά επειδή ξεμπρόστιασα τη μάνα μου και μου λέει ότι τώρα τα λέει, ενημερώνει δηλαδή όλο τον κόσμο για την απομάκρυνση μου, του άντρα μου και των εγγονών της που όλοι έχουν πάει no contact αυτά τα δυόμιση χρόνια από εκείνη και τη βγάζουν και σωστή και αδικημένη. Ποιος ξέρει τι τους έχει πει. Βεβαίω και ποιο ξέρει τι του έχει πει. Θα το έχει πει όπω τη συμφέρει, θα το έχει πει όπω τη βολεύει. Θα έχει πει εκείνα τα οποία θεωρεί ότι τη θυματοποιούν. Ντρέπομαι να έχω έστω και αυτή τη λίγη επαφή μαζί του. Τρέμω την ώρα που θα χρειαστεί να απολογηθώ εντό εισαγωγικών για τον λόγο που απομακρυνθήκαμε οικογενειακώ. Παρόλο που η μάνα μου θα έπρεπε να ντρέπεται. Δεν θέλω να χρειάζεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οι κοινοί γνωστοί και συγγενείς δεν μου έχουν κάνει τίποτα. Είναι λοιπόν πρέπον να συνεχίζω να έχω έστω αυτή τη μικρή επαφή μαζί τους ή τους ξεκόβω. Και αν ναι, πώς το κάνω. Απλώς δεν τους ξαναπαίρνω τηλέφωνο ή τους ενημερώνω. Και πώς ακριβώς το κάνω αυτό. Τι ακριβώς τους λέω. Θα απαντήσω. Επίσης γενικότερα, πώς συμπεριφέρομαι στους κοινούς γνωστούς που μπορεί να συναντήσω τυχαία στο δρόμο. Τους μιλάω. Και αν ερωτηθώ τι συνέβη με τη μάνα μου, πώς το διαχειρίζομαι; Γενικότερα μου έχουν γυρίσει τα άντερα και δεν θέλω να έχω επαφή με κανέναν τους, γιατί μου τη θυμίζουν. Και ας μην μου έχουν κάνει τίποτα επί προσωπικού. Είναι σωστό όμως ή είναι σωστό όμως, είναι σωστό όμως να μην έχω καμία επαφή με όλους αυτούς. Ή απλώς βρίσκω δικαιολογίες για να αποφύγω να τους συναναστραφώ για να μην έρθω αντιμέτωποι με τις φοβίες μου, ότι δηλαδή θα πρέπει να απολογηθώ εντός αγωγικών για τις πράξεις μου. Πρόσφατα δεν πήγα στο γάμο μιας ξαδέλφης μου, μόνο και μόνο επειδή θα ήταν εκεί η μάνα μου και ο αδερφός μου με την οικογένειά του. Δεν άντεχα να το περάσω αυτό και φυσικά μόνη μου, αφού ο άντρας μου έχει ξεκόψει μαζί του τελείω. Κάνω όμως καλά ή απλώς επιβεβαιώνω τη μάνα μου στα μάτια του το ότι είμαι το κακό εντός εισαγωγικών για χάρη στο παιδί που φαντάζομαι ότι του τσαμπουνάει. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε στην τελική, αλλά με διαολίζει να με διασύρει σε όλου και να λέει για μένα πράγματα που δεν ισχύουν. Αγαπητή, πρέπει να πα και με τη μάνα σου, no contact. Γιατί μια καρκινοπαθή 87 ετών έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωή σε σχέση με μια καρκινοπαθή σε νεότερη ηλικία. Ο καρκίνο σε μεγάλε ηλικίε δεν είναι τόσο απειλητικός για τη ζωή όσο σε νεότερες ηλικίε. Και νομίζω κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Μια υποσημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι η μητέρα μου είναι μεγάλη κουτσομπόλα. Δεν χρειαζόταν να κάνεις αυτή την υποσημείωση, την κατάλαβα. Την έχω πιάσει να λέει ψέματα και σίγουρα χρησιμοποιεί όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου Επίκληση στο συνέστημα, τιμωρία τη σιωπή, νέγκινγκ, γκάσλιτινγκ και ούτω καθεξής. Είναι τοξική, χειριστική, υπολογιστική και εγωίστρια. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλομανής ή κοινοτική ή ευάλωτη να αρκισούς. Αν μπορούν να συνεπάρξουν όλα μαζί, τότε πιθανότητα θα τα έχει όλα. Ναι, μπορούν να συνεπάρξουν όλα μαζί. Ναι. Μπορούν. Μπορούν. Δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι φταίει. Τα ρίχνει πάντα στου άλλου, του οποίου κατακρίνει με μεγάλη ευχαρίστηση και τσακώνεται επίση με μεγάλη ευχαρίστηση και δεν μου έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη τα κάνει όλα τέλεια μέσα στο μυαλό τη. Όταν μια φορά αναγκάστηκε να παραδεχτεί κάτι που έκανε λάθο, το έκανε λέγοντα ότι δεν μπορούσε να χωνέψει πώ τη συνέβη εκείνη σε αυτό. Πώ την πάτησε δηλαδή, αφού εκείνη τα κάνει όλα τέλεια και όποιο κάτσει δίπλα τη θα μάθει πολλά και ωραία πράγματα. Φοβερή γυναίκα αυτή, δεν θέλω να τη γνωρίσω. Μπορεί λοιπόν εγώ να νόμιζω ότι δεν είχε πει τίποτα σε κανένα, ίσω και από εγωισμό για να μην δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπέροχη οικογένειά τη, μέχρι το τελικό ξεμπρόστιασμα, αλλά εκείνη να με είχε κάνει ήδη βούκινο. Ο άντρα μου και ο πνευματικό μου μου λένε ότι με δουλεύει ψηλό γαζί ή αλλιώ με παίζει κομπολόι. Στο λέει και η ψυχολόγο, την οποία έστειλε email τώρα αυτό. Ότι η μάνα σου σε δουλεύει ψηλό γαζί και σε παίζει κομπολόι. Το λέω και εγώ. Πριν από λίγο με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι επειδή εκείνη είναι μάνα, μα έκοψε κομμάτια στη βασιλόπιτά τη. Σε όλους, και στο σύζυγο μου, τον οποίο απεχθάνεται γιατί ήταν ο πρώτο που την κατάλαβε, αλλά και στα εγγόνια τη, και το φλουρί έπεσε σε μένα και να πάω να το πάρω. Χαχά, είναι η χρονιά μου, τη είπα. Έπεσε και στο σπίτι μα το φλουρί σε μένα. Τα καλύτερα έρχονται. Είμαι αισιόδοξη. Έχω κάνει restart σε πολλά πράγματα. Έχω δημιουργήσει καινούρια και βάζω στη σωστή του θέση τα παλιά. Σε ευχαριστώ και πάλι για το καθημερινό μας ξύπνημα με τα ψυχοεκπαιδευτικά σου βίντεο. Σε φιλώ και εγώ σε φιλώ και σε παρακαλώ κόρη μου. Σε παρακαλώ. Μπράβο που έχετε καλό πνευματικό εντάξει. Σε χαρητήρια. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν καλοί πνευματικοί πατέρες οι οποίοι αναγνωρίζουν τη χειριστικότητα, τη δολιότητα και τον αρκισισμό στους ανθρώπους και συμβουλεύουν τα πνευματικοπαίδια του να ξεκόβουν από τοξικούς και αρκισιστικούς συγγενεί. Λοιπόν, Λοιπόν. Λοιπόν. Τι να σου πω τώρα εγώ εσένα. Καταρχάς, εσύ, ο άνδρας σου και τα παιδιά σου είστε μια οικογένεια. Ο άνδρας σου και τα παιδιά σου τηρούν no contact με τη μάνα σου. Εσύ όπως μας έγραψες, έχεις πάει no contact με τον αδερφό σου, αλλά δεν έχεις πάει no contact με την 87χρονη καρκίνοπαθή μάνα σου. Φαντάζομαι έγραψε το καρκίνοπαθή για να καταλάβω ότι τη λυπάσαι που έχει καρκίνο και γι' αυτό δεν πα no contact ή είσαι low contact. Κάνει με σοβέ δικέ δουλειέ, φίλε Η γνώμη μου είναι να πα no contact και με τη μάνα σου και με όλο τον συρφετό ο οποίο συνεχίζει να συναναστρέφεται με τη μάνα σου. Αυτή είναι η γνώμη. Αυτές οι ιστορίες Πάρε τηλέφωνο τη θεία Μαρία και πάρε τηλέφωνο τη γιαγιά Μαρία ή τη μία ή την άλλη ή τον άλλον και είναι ντροπή και πρέπει να ευχηθείς και πρέπει να πάτε επίσκεψη και όλα αυτά, είναι οι ιστορίες οι οποίες δείχνουν μία ναυκισίνα η οποία προσπαθεί να πλέξει γύρω της ένα δίκτυο υποστηριχτών, θαυμαστών και ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι η μαμά η τον αλλον και ειναι ντροπη και πρεπει να ευχηθει και πρεπει να πατε επισκεψη και ολα αυτα ειναι ιστοριες οι οποιες δειχνουν μια ναυκισινα η οποια προσπαθει να πλεξει γυρω της ενα δικτυο υποστηριχτων θαυμαστων και ανθρωπων οι οποιοι θεωρουν οτι ειναι η μαμα η καλη οικογενειάρχη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, καλά σου λέει και ο άντρα σου, καλά σου λέει και ο πνευματικό σου. Η μάνα σου σαφώ έχει κρεμάσει τα μανταλάκια εδώ και καιρό. Όλοι αυτοί σίγουρα έχουν ακούσει πράγματα. Και από τη στιγμή που κανένα από αυτού δεν ήρθε, όχι να σε ρωτήσει για να απολογηθεί. Αλλά κανένας από αυτούς δεν ήρθε να σου πει πώς είσαι κόρη μου, είσαι καλά αντιλαμβάνομαι από τις κουβέντες που λέει η μάνα σου ότι σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο η μάνα σου. Αντέχεις, είσαι καλά, θέλεις υποστήριξη. Αυτή θα ήταν η μόνη φυσιολογική αντίδραση που θα σου επέτρεπε να σκεφτείς το να κρατήσεις τους ανθρώπους αυτού τη ζωή σου. Πρέπει να είμαστε αυστηροί και να προστατεύουμε την πολύτιμη υγεία μας, την πολύτιμη ψυχή μας, την πολύτιμη οικογένεια μας. Και η οικογένεια μπορεί να είσαι εσύ, ο άντρα σου και τα παιδιά σου. Η οικογένεια θα μπορούσε να είσαι μόνο εσύ με τα παιδιά σου, αν είσαι στα μονογονική οικογένεια. Η οικογένεια θα μπορούσε να είσαι εσύ και ένα κατοικίδιο. Το σπιτικό σου. Το σπιτικό σου αυτή τη στιγμή είναι διασπασμένο. Γιατί από τη μια είναι ο άντρα σου και τα παιδιά σου που έχουν καταλάβει πλήρω την κατάσταση και πήγαν no contact. Και από την άλλη είσαι εσύ, η οποία κοροϊδεύει τον εαυτό σου, ότι μπορεί να διατηρήσει low contact και να είσαι καλά. Με τέτοια ναρκισάρα ολική δεν μπορείς να είσαι καλά με το low contact. Πρέπει να πας no contact. Και θα πάρει παραμάζωμα τα και τα και της υπόθεση. Εάν κάποιο από όλου αυτού έχει υγιή προσωπικότητα και πραγματικά σε αγαπάει και πραγματικά σε εκτιμάει και πραγματικά σε συμπαθεί, όταν ακούσει ότι πήγε no contact με τη μάνα σου, θα σε πλησιάσει μόνο και μόνο για να σε υποστηρίξει. Όχι για να σου κουνήσει το δάχτυλο και ούτε για να σε βάλει στη θέση να απολογηθεί. Δεν μου λες κάτι για ψυχολόγο. Μήπω πρέπει να αρχίσεις να πηγαίνεις και σε ψυχολόγο για να ενδυναμωθείς μέσα σου ώστε να τηρήσεις το no contact μια και καλή. Γιατί αυτή η λύπηση θα μας φάει. Αυτός ο εντός αγωγικών ανθρωπισμός θα μας φάει. Αυτή η ψυχοπονιάρα διάθεση μας θα μας φάει. Ας δείξουμε μια διάθεση ψυχοπονιάρικη ή συμπον, συμπονετική προς τον εαυτό μας που έχουμε διαλυθεί. Και σου ξαναλέω, μια 87χρονη με καρκίνο, πολύ πιθανό να μην πεθάνει από τον καρκίνο, αλλά η κόρη μια 87χρονης, άμα πάθει καρκίνο από το κακό της, είναι πολύ πιο πιθανό να πεθάνει. Πρόσεξε τον πολύτιμο εαυτό σου. Δες τον άντρα σου. Δες τα παιδιά σου. Πάρε παράδειγμα πως έχουν ξεκόψει και έχουν ηρεμήσει. Καλά έκανε και δεν πήγε στο γάμο. Γιατί να πα στο γάμο να χαλαστεί, δεν κατάλαβα. Σε ανάλογε περιπτώσει, παίρνουμε ένα δώρο, το δώρο που θα παίρναμε στο γάμο, πάμε μια άλλη μέρα, δίνουμε το δώρο μα, λέμε τι ευχέ μα και φεύγουμε. Και τελείωσε η υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο σε αυτή την πολύ μικρή και σύντομη ζωή που ζούμε. Κάπου είχα ακούσει προχθέ κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον. Η ζωή είναι λίγη, λέει και λίγη. Κάπου το διάβαζα, θα θυμάμαι, κάποιο μου το έγραψε, δεν θυμάμαι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τελειώσει η ζωή μα. Τι θα έχει εσύ να θυμάσαι από αυτή τη ζωή, Ότι πέρασα χρόνια πολλά, μέρε πολλέ, ώρε πολλέ, να σκέφτομαι τι θα πει ο ένα και τι θα πει ο άλλο και πώ θα απολογηθώ στην κάθε κατίνα η οποία κάνει παρέα με την κατίνα τη μάνα μου που κάθονται και με συζητούν. Άστε μόνε του. Εν απουσία μου, έλεγε ο Σοκράτη, επιτρέπω και να με δίνουν. Χαίστηκε. Τι λένε για σένα πίσω από την πλάτη σου. Φτάνει να είναι πίσω από την πλάτη σου και εσύ να μην αντικρίζει αυτέ τι καταστάσει. Α μείνουν μεταξύ του τα ναρκισάκια και τα πυθικάκια να κάνουν πάρτι, και εμεί α μείνουμε μεταξύ μα, με τον εαυτό μα, με υγιεί σχέσεις Επιτέλου να ζήσουμε. 87 χρονών είναι η μάνα σου. Είναι δικό σου ο καιρό να ζήσει. Σου το εύχομαι. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή φώτιση να ανοίξουν τα μάτια μας και τα μυαλά μας και να δούμε τις πραγματικότητες και να σταματήσουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι μπορούν να αλλάξουν πρόσωπα που δεν αλλάζουν και ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις που είναι στην ουσία αδιαχείριστες. Γεια!